Η ζωή των ηθοποιών δεν είναι πάντα λαμπερή και ανέμελη, όπως θα φανταζόταν κανείς. Έζησαν και οι ίδιοι τον πόνο που προκαλεί ο θάνατος. Έζησαν και εκείνοι τραγικά περιστατικά, όπως είναι η απώλεια αγαπημένων τους προσώπων. Δύο τέτοια τραγικά περιστατικά συνέβησαν και στο μεγάλο ηθοποιό Νίκο Κούρκουλο. Διπλό λοιπόν ήταν το χτύπημα της μοίρας στον Νίκο Κούρκουλο, ο οποίος ποτέ δεν θέλησε να μοιραστεί τον πόνο που χρόνια κουβαλούσε στην ψυχή του, επιλέγοντας να θρυνεί βουβά για το πένθος που σκέπασε το σπιτικό της οικογένειάς τους όταν έχασε τους δύο αδερφούς του. Ο Νίκος, που γεννήθηκε το Δεκέμβριο του 1934 στην Αθήνα, στην περιοχή του Ζωγράφου, ήταν το δεύτερο από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας του Αλκίνοου Κούρκουλου, που ήταν κουρέας με καταγωγή από την Κέρκυρα. Ήταν λοιπόν το 1952 όταν ένας τυφώνας χτύπησε τον Καζάδικο, στο οποίο ταξίδευε ο πρωτότοκος γιος της οικογένειας, Σπύρος Κούρκουλος, ως τρίτος πλοίαρχος. Το πλοίο κόπηκε στα δύο ανοιχτά της Βενεζουέλας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, βρέθηκε μόνο το άψυχο σώμα του καπετάνιου. Οι άλλοι δεν βρέθηκαν ποτέ. Το ίδιο βράδυ του ναυαγίου, ο Νίκος Κούρκουλος πετάχτηκε από τον ύπνο του και είπε: «Μάνα, μεγάλο κακό θα μας βρει». Όταν πληροφορήθηκαν τα δυσάρεστα, όλοι κατέρευσαν. Η μητέρα του ηθοποιού δεν αποδέχθηκε ποτέ τον θάνατο του παιδιού της. Το γεγονός ότι το σώμα του δεν βρέθηκε άφηνε μία μικρή ελπίδα να σιγοκαίει στην ψυχή της. Κάπου μέσα της πίστευε και ήλπιζε ότι κάποια μέρα θα ανοίξει η πόρτα και θα τον δει να στέκεται μπροστά της. Ο Νίκος Κούρκουλος συγκλονίστηκε από τον χαμό του αδελφού του, όμως ποτέ δεν μίλησε δημόσια για την οικογενειακή τραγωδία. Σε συνέντευξή του στο Θανάση Λάλα το 1998 όμως είχε πει: «Ο πρώτος αδελφός μου ο Σπύρος ήταν ένα εξαίρετο παιδί, το καλύτερο παιδί ή αν θέλεις πολύ καλύτερο παιδί από μένα. Μετά από κάποια χρόνια ένιωσα τύψεις για τη συμπεριφορά μου απέναντί του και κάποια στιγμή του είπα: ποτέ δεν θα συγχωρήσω τον εαυτό μου που σου φέρθηκα έτσι σαν πιτσιρικάς. Τον είχα πει κάποτε χαραμοφάει. Είναι πολύ σκληρά τα παιδιά. Μερικές φορές είναι πολύ κακά. Ο αδερφός μου σπούδαζε, αλλά εγώ δεν καταλάβαινα τότε. Αυτός πήγαινε στη σχολή εμποροπλοιάρχων, άρα χαραμοφάης, ενώ εγώ ήμουν ο δουλευταράς που πήγαινε και στο νυχτερινό. Τι ανόητος που ήμουν τότε, Θεέ μου, και πόσο άδικος». Ακόμα όμως και τότε ο ηθοποιός δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο τραγικό χαμό του αδελφού του. Τα τραγικά αυτά περιστατικά τα είχε αναφέρει ο αδερφός του ηθοποιού, Στέφανος Κούρκουλος, στον δημοσιογράφο Γιώργο Λιάννη. Ο θάνατος λοιπόν θα ξαναχτυπούσε την πόρτα της οικογένειας Κούρκουλου και ακόμα ένα παιδί θα χανόταν, ο τρίτος γιος, ο Ιάκωβος. Είχε σπουδάσει πολιτικός μηχανικός και κάνοντας κάποια μέρα έλεγχο σε μία οικοδομή, παραπάτησε με αποτέλεσμα να πέσει να σκοτωθεί. Το θέμα δεν πήρε δημοσιότητα, αν και ο Νίκος ήταν ήδη ένας από τους πιο γνωστούς ηθοποιούς. Και μπορεί ο ίδιος να μην μιλούσε ποτέ για το θάνατο των αδελφών του, αλλά η ψυχή του είχε μοιηθεί στο βουβό πόνο. Ποιος δεν θυμάται τον Νίκο Κούρκουλο στη σκηνή της ταινίας «Ορατό της Μηδέν». Η ένταση που βγάζει ο ηθοποιός την ώρα που καίει τα πράγματά του έξω από το σπίτι του λέγεται ότι οφείλεται στη μνήμη του αδελφού του, καθώς η ταινία αναφέρεται σε έναν θανατηφόρο στημένο ναυάγιο. Είναι μία από τις συγκλονιστικότερες σκηνές του ελληνικού κινηματογράφου, ενώ πολλοί είπαν ότι το πάθος του Νίκου Κούρκουλου δεν ήταν τυχαίο. Ήταν κάτι σαν ξέσπασμα της δικής του τραγικής ιστορίας. Τελειώνοντας με τα δύο αυτά τραγικά περιστατικά, ας μιλήσουμε και λίγο για την προσωπική ζωή του μεγάλου ηθοποιού. Γεννήθηκε όπως είπαμε το 1934 στο Ζωγράφο και μεγάλωσε σε μια πολύτεκνη φτωχή οικογένεια. Ο πατέρας του εργαζόταν ως κουρέας, ενώ ο ίδιος από μικρός έκανε δουλειές του ποδαριού για να συμβάλλει οικονομικά στο σπίτι. Το πρωί δουλειά και στη συνέχεια νυχτερινό σχολείο. Ο Νίκος Κούρκουλος, το δεύτερο από τα τέσσερα αδέλφια, ξεκίνησε ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού και από σύμπτωση έγινε ηθοποιός, όπως έλεγε και ο ίδιος επανειλημμένα. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, στο πλευρό του Μάνου Κατράκη, από την οποία αποφύτησε το 1958.
Την πρώτη θεατρική του εμφάνιση έκανε στο έργο «Η κυρία με τις καμέλιες» με τον θείασο Λαμπέτι Χόρν το 1958. Στα 27 του χρόνια θα περνούσε την πόρτα της Φίνος Φιλμ, αυτή τη φορά ως πρωταγωνιστής στον Κατήφορο. Έκτοτε η μία επιτυχία διαδέχθηκε την άλλη θεατρικά και κινηματογραφικά. Πρωταγωνίστησε σε κοινωνικά δράματα όπως «Κατήφορος», «Ορατό της Μηδέν», ενώ αξιόλογη ήταν και η ερμηνεία του στην ταινία «Το χώμα βάφτηκε κόκκινο». Από την φιλμογραφία του δεν έλειψε και η παρουσία του σε ξενόγλωσσες ταινίες. Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης πήρε 2 φορές το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στις ταινίες «Η Αδίστακτη» και «Ο Αστραπόγενος». Συνολικά έπαιξε σε 36 κινηματογραφικές ταινίες και μία τηλεοπτική σειρά. Ο Νίκος Κούρκουλος απέκτησε 4 παιδιά. 2 ήταν από τον πρώτο του γάμο με την Μελίτα Κουτσογιάννη, τον ηθοποιό Άλκη Κούρκουλο και την Μελίτα που ο μπαμπάς της επέμενε να πάρει το όνομα της μητέρας της. Απέκτησε και άλλα 2 από το γάμο του με την Μαριάν Λάτσι, την Εριέτα το 1993 και τον Φίλιππο το 1998. Το 2001 ο ηθοποιός διαγνώστηκε ότι έπασχε από καρκίνο στον ρινοφάρυγγα. Πέθανε στις 30 Ιανουαρίου 2007 και κηδεύτηκε από το νεκροταφείο ζωγράφου στη γειτονιά που μεγάλωσε. Thank you.